Αυτόνομα, όπως και στις εκλογές του 2014 και με επικεφαλής ξανά τον Άρη Μπαρτζόκα θα κατέλθει στις εκλογές του Μαΐου στο Δήμο Ιωαννιτών η παράταξη Γιάννα Νατόρα. Αυτό προέκυψε ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το βράδυ της Τετάρτης με ικανοποιητική συμμετοχή μελών που έπειτα από συζήτηση και τοποθετήσει κλήθηκαν να ψηφίσουν για τον επικεφαλής μεταξύ του Άρη Μπαρτζόκα και του Δημήτρη Πάνου. Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι τη παράταξη τέθηκαν αντιμέτωποι με νικητή τον κύριο Μπαρτζόκα που συγκέντρωσε ποσοστό 55% έναντι 45% του κυρίου Παν. Στι πρώτε του δηλώσει, ο κύριος Μπαρτζόκα στάθηκε στην ικανοποιητική συμμετοχή των μελών τη παράταξη και το υψηλό επίπεδο των πολιτικών τοποθετήσεων ω δείγμα, όπω είπε, του τρόπου με τον οποίο η παράταξη θα ήθελε να διοικείται και ο Δήμο. Είμαστε ευχαριστημένοι από το επίπεδο το υψηλό πολιτικού πολιτισμού που επικράτησε στη Γενική Συνέλευση. Δεν ανέβηκαν οι τόνοι καμία στιγμή όλοι εξέφρασαν τις απόψεις τους ευπρεπώς και με τον τρόπο που θέλουμε εμείς να δουλεύει ο Δήμος και οι Δημοτικές Παρατάξεις. Αυτό το παράδειγμα δηλαδή που προσπαθούμε να δώσουμε τόσο, τόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην πόλη το εφαρμόζουμε και μέσα στην παράταξή μας. Πέραν της ψηφοφορία, η οποία έγινε στο τέλος της συνεδρίασης, η βασική απόφαση της συνέλευσης ήταν ότι η παράταξη θα κατέβει αυτόνομη στις προσεχείς εκλογές του Μαΐου και δεν θα συνεργαστεί με καμία από τις υφιστάμενες σήμερα παρατάξεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για μένα την παράταξη της πλειοψηφίας τα έχουμε πει, διότι ασκούμε συνέχεια κριτική. Για δε τις παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως, επίσης έχουμε πει ότι τις θεωρούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώ είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίε με μονομένα άτομα και στελέχη τα οποία θα περάσουν από την κρίση τη γραμματεία μα. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από τη Γενική Συνέλευση είναι αυτό τη προοπτική συνεργασία με παρατάξει ή και με κόμματα. Ο Άρης Μπαρτσόκα τόνισε πω η παράταξη δεν επιζητά την κομματική στήριξη, χωρί αυτό να σημαίνει πω η παράταξη λειτουργεί δογματικά. Αυτή η απόρριψη δεν έγινε για λόγου δογματισμού. Έγινε αφού εξετάσαμε τη μέχρι σήμερα πορεία του <coughs> και διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει κοινό δρόμο. Προφανώ όμω, μετά τις εκλογές και δεδομένου ότι το σύστημα είναι της απλής αναλογικής και επειδή όλοι θέλουμε να διοικηθεί αυτός ο Δήμος με τον καλύτερο τρόπο, θα κάτσουμε στο τραπέζι να δούμε πού συμφωνούμε. Υπάρχει η πρόθεση από την παραταξή μας να συμμετάσχει στη διοίκηση του Δήμου, οι προτάσεις οι οποίες καταθέτει και μέχρι σήμερα δεν γίνονται αποδεκτές ίσως, να δεσμευτεί η επόμενη δημοτική αρχή να τις εφαρμόσει. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι ότι αν μια ομάδα ατόμων, αν ένα πολιτικό κόμμα θέλει να μας στηρίξει, θα χαρούμε ιδιαίτερως και θα το ευχαριστήσουμε δημοσίως. Αλλά αυτό θα γίνει χωρίς καμία ανταπόδοση και χωρίς καμία πινακίδα στο μέτωπο που να λέμε εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του τάδε κόμματο. Αυτό είναι ο λόγο που εμεί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να εμπλακούμε σε κομματικέ συζητήσει, διότι πολλοί εξημών ανήκουν σε κάποια κόμματα. Αλλά επειδή δεν ανήκουμε όλοι στο ίδιο κόμμα και βάζουμε μπροστά από όλου το Δήμο, έχουμε ως στόχο την αυτόνομη κάθοδο της παράταξης και ευχαριστούμε όποιον καλό άνθρωπο θέλει να μας στήριξει.